Η ευεργεσία του Θεού μας είναι άπειρη. Εμείς δεν μπορούμε να πιάσουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε εκτός αυτού από ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Δεν έχουμε έργα, τουλάχιστον να έχουμε ευχαριστία. Διότι αν τον ευχαριστούμε για όλα, ο Θεός θα μας δώσει ακόμα περισσότερο. Και το περισσότερο που θα μας δώσει την ευκαιρία να τον συναντήσουμε με τη μετάνοια, με την χάρη του, με την ευλογία του, να δεχτούμε την ανακαίνιση του έσω ανθρώπου και όταν μας αξιώσει να ανοίξει ο νους του συνένετας γραφάς, να νιώσουμε αυτή τη μεγάλη και άπειρη ευεργεσία. Οι πατέρες της ερήμου και οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας, οι μεγάλοι θεοφόροι πατέρες, συνέλαβαν κατά εφικτών ανθρώπων να συλλάβουν το μεγαλείο. Γι' αυτό ήτανε θεόπτες, βλέπανε το Θεό και μιλούσανε για το Θεό, ήτανε φως και φώτιζαν τους ανθρώπους. Δεν είχανε το φως από μία μάθηση, το φως του είχανε καθαρός από το Άγιο Πνεύμα, γιατί είχανε καθαρή προσευχή, είχανε ορθότητα βίου, είχανε αγνότητα στη ζωή τους και αγαπούσαν τον κόσμο. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει τους ανθρώπους χωρίς καμία ιδιοτέλεια, χωρίς σκοπό, χωρίς να έχει παράσιτα η αγάπη του, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του. Και εφόσον έχει το Θεό, έχει το φως, έχει τον ήλιο. Και έτσι οι λαμπιδόνες του Αγίου Πνεύματος τον επισκιάζουν και ανοίγεται ο νους και αρχίζει και δέχεται την άνωθεν θεολογία και γίνεται θεόπτης και μιλάει πράγματα ουράνια. Βλέπουμε τους οσίους πατέρες να αρχίζουν την πνευματική συζήτηση από το βασίλεμα και να ξημερώνουν και να λένε πότε ξημέρωσε. Μα τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι? Έλεγαν ουράνια πράγματα και ο χρόνος έφευγε. Βλέπουμε τον Αββά Αρσένιο να σηκώνει τα χεράκια του στην προσευχή από το βασίλεμα του ηλίου και να τα καταστέλει την άλλη μέρα όταν ο ήλιος έκυγε πολύ το πρόσωπό του. Όλος ο νους και όλη η ψυχή του Αββά Αρσενίου που ήταν όλη τη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ τη 10 λεπτά. Αυτός όλη τη νύχτα πώς μπορούσε? Είχε το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν θεόπτης. Ήταν σε οπτασία. Ήταν σε ουράνια θεωρία. Γι' αυτό ο χρόνος δεν υπήρχε γι' αυτόν. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η ομορφιά. Ό,τι οι πατέρες εθέσπισαν και ορθοτόμησαν και τα έθεσαν σε κανόνες και εις ιερών πηδάλιων, τα καλοβάλανε πολύ όμορφα τα πράγματα. Και όποιος θέλει να ξυλώσει, ξυλώνει αυτό το ένδυμα του Χριστού, όπως ένας Άγιος είδε το Χριστό σαν νέο, σαν παιδί με τον χιτώνα του σκισμένο και λέει: Κύριε, ποιος σου έσχισε τον χιτώνα? Ο Άριος, λέει. Άρα λοιπόν κάθε αιρετικός σχίζει το ένδυμα του Χριστού, σχίζει το ένδυμα της Εκκλησίας και επομένως γίνεται βλάσφημος. Γι' αυτό αν θέλουμε να κρατήσουμε, όπως είπαμε και πολλάκις, την Ορθοδοξία μας, πρέπει πρωτίστως η ζωή μας να είναι ανάλογη με το ότι πιστεύουμε. Αν πιστεύουμε στην ορθότητα της πίστεως μας, να έχουμε και ορθότητα βίου. Και τότε αμφότερα θα αποτελέσουν τον έναν ορθόδοξο, σωστόν και ειλικρινή χριστιανόν.